Σε ενίσχυση της άμυνάς της εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία, προχωράει η Σουηδία. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε αύξηση των στρατιωτικών δαπανών κατά περίπου 40% τα επόμενα 5 χρόνια. Η Σουηδία, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά έχει στενούς δεσμούς με τη Συμμαχία, διέλυσε τις στρατιωτικές της δυνάμεις μετά τον ψυχρό πόλεμο. Η αύξηση στον αμυντικό προϋπολογισμό οφείλεται στη νέα κατάσταση ασφάλειας με τη ρωσική επιθετικότητα προς τη Ρωσία, την προσάρτηση της Κρυμαίας, τη σύγκρουση στην Ουκρανία, τις δραστηριότητες στη Λευκορωσία, την αναβάθμιση της ρωσικής στρατιωτικής ικανότητας, τις πολύπλοκες ασκήσεις, τη δραστηριότητα στην Αρκτική και στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Βλέπουμε λοιπόν να διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας και οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική δύναμη για να εκπληρώσουν πολιτικούς στόχους. Τα χρήματα θα δοθούν σε νέες επενδύσεις σε όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων και ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της χώρας. Έχουμε επιθέσεις εναντίον σουηδικών εταιριών, σουηδικών αρχών, των ενόπλων δυνάμεων, εναντίον κυβερνητικών γραφείων και διαφόρων άλλων στη Σουηδία. Μερικές φορές αυτές οι επιθέσεις είναι σε καθημερινή βάση, επομένως αντιμετωπίζουμε συνέχεια αυτό το πρόβλημα. Οι τρέχουσες αμυντικές δαπάνες Σουηδίας είναι επί του παρόντος 1,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.